εσένα και τα μέσα δεν σου φέρθηκαν άσχημα. Όχι όλα. Ένα σύνολο ανθρώπων με ήξερε. Ήξερε τη ζωή μου, ήξερε ποιος είμαι, με ήξερε στις συναναστροφές μου. Πέσανε από τα σύννεφα, πολύ. Άλλοι ήξεραν ότι έκανα χρήση, ας πούμε, και οκ, okay, σου λέει κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα μπορεί να μπλέξεις, οι πιθανότητες αυξάνουν. Από όλο αυτό το πράγμα, έβγαλες λεφτά. Εγώ δεν πρόλαβα ούτε καν χρήση να κάνω, όχι να πω στο δέλεαρ. Αλλά, όχι, η ιστορία ήταν, ήταν πλασμένη έτσι ώστε εγώ να έχω ένα μερίδιο τέλος πάντων. Η ευθύνη που έφερα στο κοινό και στα νέα παιδιά που μπορεί να με θαύμαζαν, εντάξει, θα έπρεπε να το είχα σκεφτεί πολύ νωρίτερα ή τουλάχιστον να αναγνωρίσω την ευθύνη που φέρω απέναντι σε αυτόν τον κόσμο. Όποιος είναι κοντά σου εκείνο το διάστημα σπηλώνεται. Οπότε για αυτούς έχω νιώσει πάρα πολύ άσχημα. Τους ανθρώπους που με έχουν εμπιστευτεί, με είχαν εμπιστευτεί και κατακρεουργήθηκε αυτή η εμπιστοσύνη. Αλλά είναι εμπειρίες που δεν θα τις άλλαζα καμία. Ούτε και η εμπειρία της φυλακής. Όχι, η εμπειρία του εγκλισμού είναι μία από τις πιο σημαντικές στη ζωή μου και θεωρώ ότι έχει καθορίσει το ποιος είμαι σήμερα. Όλοι αυτοί που ήταν φίλοι σου, βγαίνετε μαζί και τα συναφή και κάνετε διακοπές, όταν ήρθαν τα δύσκολα, υπήρξαν εκεί. Υπήρξαν. Υπήρξαν εκεί και υπήρξε και άλλος κόσμος. Αυτό μου έκανε εντύπωση, το ότι ερχόταν κόσμος που δεν ήξερα. Πώς την παλεύεις, με δίδυμα στο σπίτι. Είναι το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής μου, γιατί το βιώνω τώρα. Έτσι. Κάθε κεφάλαιο είχε τη δική του ομορφιά, ακόμα και το κεφάλαιο του εγκλισμού ήταν πάρα πολύ, είχε τη δική του ομορφιά. Εσύ που ξέρεις και πράγματα που συμβαίνουν και πίσω από την κουρτίνα, που λέω εγώ. Δεν έχεις 15 και 20 φορές περισσότερες ανησυχίες από έναν γονιό που δεν ξέρει και το τι συμβαίνει λίγο στο παρασκήνιο. Όχι, ίσα το αντίθετο συμβαίνει. Όταν έχεις γνώσεις για πράγματα και καταστάσεις, δεν έχεις φόβο, ναι. Έχεις γνώση. Θα κάνεις ταινία, θα κάνεις τον ρόλο του Χριστού. Τον έκανα. Τον έκανα. Τον κάναμε. Έχει γυριστεί η ταινία αυτή. Έχει γυριστεί, ναι, το Δείπνο του Βοσκού. Θα βγει το Πάσχα. Το σκέφτηκες, ότι μπορεί κάποιοι να ενοχληθούν. Κοίτα, έχω κάνει πολλά στη ζωή μου που έχουν ενοχλήσει πολλούς, οπότε...